Τα ξημερώματα, μία σύζυγος ιερέα, 86 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι το 5ο κατά σειρά άτομο που χάνει τη ζωή του από το Σάββατο το πρωί από κορονοϊό. Να πούμε ότι ο σύζυγος, ο ιερέας και ο ένας γιος τους νοσηλεύονται επίσης σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Όπως λένε οι γιατροί, τώρα ξεκινάει η μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία της Κρήτης. Υπήρχε ένας εφησυχασμός το τελευταίο διάστημα, καθώς τα κρούσματα στο νησί, τουλάχιστον σε 2 από τους 4 νομούς, δεν ήταν τόσο μεγάλα. Παραμένουν σε αυξημένη επιτήρηση το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, εκεί όπου σημειώνονται και τα περισσότερα κρούσματα. Και να σας πω χαρακτηριστικό ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε 110 νέα κρούσματα στην Κρήτη. Έχουμε 92 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του νησιού, 76 από αυτούς σε κλινικές COVID, 16 σε εντατικές και 13 από αυτούς σε διασωληνωμένοι, ενώ μόλις την Παρασκευή τα νούμερα ήταν πολύ χαμηλότερα, Λίνα.